Θα μας μιλήσει ο Τάκης ο Φωτόπουλος για το θέμα της εκδήλωσης του Λαϊκού Μετρόπου κοινωνικής και εθνικής απελευθέρωσης. Και στη συνέχεια μπορούν όσοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις και να θίξουν κάποια ζητήματα που αφορούν το θέμα της εκδήλωσης για να γίνει συζήτηση. Οπότε, θέλεις να ξεκινήσεις. Ναι, χαίρομαι που είμαι πάλι στη Χαλκίδα. Ήμουν και πέρσι στην πλατεία που είχαν συγκεντρωθεί οι γνωστοί αγανακτισμένοι και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι τόσο σύντομα, σχετικά δηλαδή. Και ευχαριστώ και τους οργανωτές εδώ, ιδιαίτερα τη Φανή, που από ό,τι έμαθα κινητοποιήθηκε πολύ δραστήρια όλο αυτόν τον καιρό, το λίγος καιρό μάλιστα, δηλαδή θέμα 10 ημερών για να οργανωθεί η σημερινή εκδήλωση. Τώρα, το θέμα της συζήτησης, όπως ξέρετε, είναι η επιτακτική ανάγκη για ένα λαϊκό μέτωπο κοινωνικής και εθνικής απελευθέρωσης. Θα προσπαθήσω να οργανώσω την παρέμβασή μου με βάση μερικά ερωτήματα που τα θεωρώ κρίσιμα και μετά μπορούμε τη συζήτηση που θα ακολουθήσει να την οργανώσουμε ανάλογα με βάση αυτά τα ερωτήματα ή αν θέλει κάποιο να προσθέσει άλλα κλπ. Δηλαδή, τα ερωτήματα που θέλω να θέσω είναι πρώτον, βρισκόμαστε σε μια περίοδο νίκης ή ήττας των λαϊκών στρωμάτων, γιατί ακόμα και αυτό είναι αμφισβητούμενο, όπως ξέρετε. Δεύτερον, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη ένα λαϊκό μέτωπο. Τρίτον, ποιοι πρέπει να είναι αυτοί οι στόχοι του μετώπου και γιατί είναι κρίσιμο το θέμα των στόχων του μετώπου. Γιατί μέτωπο ακούμε πολλά γύρω μας. Σχεδόν κάθε οργάνωση και κάθε κόμμα μιλάει για κάποιο δικό του μέτωπο. Τέταρτον, ποιο θα είναι το υποκείμενο του αγώνα, που είναι βέβαια το βασικό. Πέμπτον, γιατί το ονομάζουμε μέτωπο κοινωνικής και εθνικής απελευθέρωσης. Γιατί όπως ξέρετε, κυκλοφορούν μέτωπα μόνο εθνικής απελευθέρωσης ή μόνο κοινωνικής απελευθέρωσης, ενώ εμείς προτείνουμε μέτωπο κοινωνικής αλλά και εθνικής απελευθέρωσης και θα εξηγήσω γιατί. Έκτον, ποιες θα είναι οι συνιστώσεις αυτού του μετώπου. Και έβδομο, ποιες θα είναι το εύλογο ερώτημα, ποιες είναι ή πρέπει να είναι οι μορφές δράσης του μετώπου. Λοιπόν, σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, αν είναι νίκη ή ήττα των λαϊκών στρωμάτων ή μάλλον αν βρισκόμαστε σε μια περίοδο νίκης ή ήττας των λαϊκών στρωμάτων, γιατί όπως ξέρετε, ιδιαίτερα το τμήμα της αριστεράς που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει ότι έγινε νίκη των λαϊκών στρωμάτων γιατί η αριστερά απέκτησε ποσοστό μεγαλύτερο από το 58% κλπ. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχει η αντίθετη άποψη ότι πρόκειται περί ήττας και μάλιστα βαθιάς ήττας, την οποία και συμμερίζομαι και θα εξηγήσω γιατί. Αυτό που έγινε νομίζω μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων του Μάη και του Ιούνιου είναι ότι το μεν Μάη πράγματι εκδηλώθηκε μια αντίσταση ενάντια στο μονόδρομο των μνημονίων κλπ. Πράγματι δηλαδή δείχτηκε, μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι υπήρχαν μερικά σημάδια φανερά ότι μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης ξεπερνούσε όλη αυτή τη μαζική προπαγάνδα για το μνημόνιο και την ανάγκη να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα ακτινώδη μέτρα που εφαρμόζονται εδώ και δύο χρόνια, που ουσιαστικά συνθλίβουν τα λαϊκά στρώματα, όχι όλο το λαό, τα λαϊκά στρώματα. Και δημιουργήθηκε δηλαδή κάποιο είδους εφορία, θα έλεγα, στον κόσμο της αριστεράς, ότι να, τώρα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε παραπέρα κτλ. Το θέμα είναι όμως ότι αν κάποιος εξέταζε περισσότερο κάπως πιο βαθιά τα ίδια τα αποτελέσματα και ακόμα και του Μάη, θα έβλεπε ότι τελικά αυτό που είχε γίνει ήταν ότι έγινε με μια αποδοκιμασία των κομμάτων εξουσίας, δηλαδή των δύο πρωταγωνιστών της των μνημονίων κλπ. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
Αλλά από την άλλη μεριά, αυτοί που ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ και έγινε μια μεγάλη μετατόπιση προς το ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά δεν ψηφίζανε τόσο διαφορετικά σε σχέση με την πλατφόρμα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Με ποια έννοια? Γιατί έλεγε μεν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι κατά των μνημονίων και θα τα ακυρώσει, έλεγε τότε, μετά το άλλαξε σε επαναδιαπραγμάτευση κλπ. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν φανατικότερο, θα έλεγα, από ότι ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία για την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Τα οποία ήταν τελείως αντιφατικά πράγματα. Δηλαδή από τη μία μεριά να λες ότι θα διώξει την Τρόικα, θα ακυρώσει τα μνημόνια και όλους τους νόμους κλπ. Και από την άλλη μεριά να λες όλα αυτά θα γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι η χρηματοδότηση, το πώς κινείται καν τώρα το ελληνικό κράτος, κινείται από τη χρηματοδότηση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ. Μόλις κόψουν τη χρηματοδότηση, πάπαλα. Θα αναγκαστείς ή να φύγεις από την Ευρωζώνη και μακροπρόθεσμα μπορεί και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποία βέβαια αυτή η συμφωνία θα γίνει. Οπότε δηλαδή, το να λες ότι εγώ θα τους φοβήσω και θα τους πω, όπως έλεγε ο Τσίπρας, θα πάω στη Μέρκελ και θα τη φοβήσω και θα τους πω ότι εμείς θα φύγουμε και επομένως μετά θα γίνει καταστροφή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Ήταν αστείο. Δηλαδή με ποια έννοια? Ότι πραγματικά έχουν τα μέσα και δημιούργησαν ιδιαίτερα τέτοια μέσα που να προστατεύσουν την υπόλοιπη Ευρωζώνη ακόμα και να έφευγε η Ελλάδα, παρόλο που η Ελλάδα είναι μικρό μέγεθος μέσα στην Ευρωζώνη. Όπως ξέρουμε, ούτε είναι ζήτημα αν είναι 2% του συνολικού ευρωπαϊκού προϊόντος το ελληνικό εθνικό προϊόν. Λοιπόν, και τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από τότε που άρχισε η κρίση εδώ μέχρι τις εκλογές, δημιουργήσανε διάφορους μηχανισμούς μέσα στην Ευρωζώνη για να δημιουργήσουν κάποια στεγανά. Δηλαδή, ακόμα και αν έφευγε η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, να μην γινόταν, η αντίκτυπη να ήταν πολύ μικρή στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Αυτό βέβαια θα λειτουργούσε απόλυτα αν δεν υπήρχε μεταδοτικότητα και στις άλλες χώρες του Νότου, ιδιαίτερα Πορτογαλία, Ισπανία και ακόμα και Ιταλία τώρα. Η μεταδοτικότητα αυτή υπήρχε, αλλά δεν θα χειροτέρευε επειδή θα έφευγε η Ελλάδα. Ήταν ανεξάρτητο φαινόμενο. Και αν μάλιστα κάποιος εξετάσει τα αίτια της κρίσης στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, δεν είναι καθόλου ίδια. Δηλαδή η ελληνική κρίση που την έχω αναλύσει από το 1985 και μάλιστα από το πρώτο μου βιβλίο είχα προβλέψει αυτό που γίνεται σήμερα, δηλαδή ότι η Ελλάδα θα έμπαινε στην παγίδα του χρέους και θα επακολουθούσε αυτή η κρίση του χρέους που έχουμε σήμερα. Όλα αυτά ήταν δηλαδή αναμενόμενες συνέπειες, δεν ήταν ότι μόνο εγώ τις πρόβλεψα, τις προβλέπανε και οι διεθνείς οργανισμοί, άμα διάβαζε τις εκθέσεις του ΟΣΑ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κλπ. Το λέγανε ότι η Ελλάδα θα καταλήξει κάπου εκεί. Γιατί? Γιατί υπήρχαν αυτές οι διαφορετικές διαφοροποιήσεις ή αποκλίσεις που ήταν τεράστιες μεταξύ Ελλάδας και των χωρών του Βορρά, ιδιαίτερα της Γερμανίας. Αν σύγκρινες δηλαδή παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα Ελλάδας, Γερμανίας, Ολλανδίας κλπ. Ήταν χάος στις χώρες. Και από την άλλη μεριά αυτό σήμαινε τι? Αυτό σήμαινε πρώτον ότι τα ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο πληρωμών διωγγωνόντουσαν συνέχεια. Γιατί όταν τα προϊόντα σου δεν είναι ανταγωνιστικά και ανοίγει τις αγορές σου, γιατί αυτό σήμαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη του Μάστρε, ανοίξαμε όλες τις αγορές. Εμπορευμάτων, κεφαλαίου, σε έναν βαθμό εργασίας κλπ. Τι σήμαινε αυτό? Το σήμαινε ότι για να μπορέσει να επιβιώσει μια χώρα μέσα σε αυτό ότι τον ανταγωνιστικό κόσμο που ανοιγόταν μπροστά μας, έπρεπε να έχει τις ικανότητες, δηλαδή σαν χώρα έπρεπε να είχαμε ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα κλπ. Εφάμιλοι με τον χώρο με τους οποίους μπαίναμε μέσα σε αυτό το ντορβά. Αυτό δεν υπήρχε. Και αυτό είναι βασική συνθήκη. Δηλαδή μπορεί να δειχτεί είτε με την ορθόδοξη οικονομική θεωρία είτε με τη μαρξιστική, ότι αν έχεις μια οικονομική ένωση που είναι τελείως διαφορετικά τα επίπεδα ανάπτυξη μεταξύ των χωρών, όπως εκδηλώνονται με παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα κλπ. Αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα ελλείμματα και ακόμα μεγαλύτερες αποκλίσεις. Όπως και έγινε. Το ισοζύγιο πληρωμών πήγαινε κατά διαόλου από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργήσαμε έλλειμμα μέχρι ακόμα και στο αγροτικό ισοζύγιο, που δεν είχαμε, είχαμε σχετική επάρκεια.
δημιουργήσαμε τεράστιο μετά έλλειμμα, γιατί ο δευτερογενής τομέας που είχαμε, ο βιομηχανικός, το υποτυπώδης που είχαμε, είχε γίνει στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και επεκράτησε ή μάλλον επιβίωσε στη μεταπολεμική περίοδο πώς, κάτω στους δασμούς. Όταν καταργήσει τους δασμούς, όλες αυτές οι δασμοβίες των βιομηχανίων είναι απερίπατο. Οπότε ή εξαγοραζόντουσαν από ξένες εταιρείες ή κλείναν. Λοιπόν, οπότε τι έγινε, από τη στιγμή που μπήκαμε μέσα στην κοινή αγορά, καταστράφηκε ουσιαστικά όλη η παραγωγική δομή μας. Όποια παραγωγική δομή είχαμε στον αγροτικό τομέα, στον βιομηχανικό τομέα, ουσιαστικά καταστράφηκε. Και έμεινε μόνο οι υπηρεσίες, δηλαδή ο τουρισμός που επεκτάθηκε μεταπολεμικά και η ναυτιλία, η οποία στον βαθμό βέβαια που οι σημαίες μέναν ελληνικές και δεν τις κάνανε οι εφοπλιστές σημαίες ευκαιρίες κλπ. Και έμεινε κάποιος στον άραμα από εκεί. Αυτά βέβαια δεν φτάνανε για το καταναλωτικό πρότυπο που είχε δημιουργήσει εν τω μεταξύ όλο αυτού του είδους η ανάπτυξη, που ήταν ένα καταναλωτικό πρότυπο που βασιζόταν στις εισαγωγές, γιατί δεν μπορούσαμε καν να παράγουμε εμείς όλα αυτά που καταναλώναμε. Και έτσι άρχισε να δημιουργείται ένα τεράστιο έλλειμμα στο σωζύγιο, που τι σήμαινε. Τελικά σήμαινε αύξηση του χρέους. Δανειζόμασταν για να μπορούμε να καλύπτουμε τις εισαγωγές σε σχέση με τις εξαγωγές. Σε αυτό προσθέθηκε και το δημοσιονομικό μετά έλλειμμα. Γιατί όταν βγήκε η κυβέρνηση του Πασόκ το 81, θέλησε να κάνει, λέει, και κάποιο κοινωνικό κράτος που είχε υποσχεθεί ο Αντρέας, αλλά αυτό το έκανε με ξένα κόλληβα. Αντί δηλαδή να φορολογήσει τα εύπορα κοινωνικά στρώματα και από τα έσοδα αυτά να χτίσει κάποιο κοινωνικό κράτος, όπως κάνανε τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα μεγάλα, στην Αγγλία, τη Γερμανία κλπ. Αντί να κάνει αυτό, βρήκε την εύκολη λύση του δανεισμού. Και έβλεπε δηλαδή το δημόσιο χρέος για να καλύπτει τα ελλείμματα του προϋπολογισμού τριπλασιάστηκε ή τετραπλασιάστηκε, θυμάμαι τώρα το ακριβώς, μέσα στη δεκαετία μόνο του 80. Οπότε είχαμε δηλαδή μια συνεχή αύξηση του χρέους που σήμαινε ότι πώς το ανταπληρώνουμε όλα αυτά τα χρέη που κάθε χρόνο συσσωρευόντουσαν. Αναντιζόμαστε πάλι για να πληρώνουμε τα προηγούμενα χρέη. Αυτό γινόταν. Γινόταν μια συνεχή ανατροφοδότηση του χρέους. Και όσα μένει, ήμασταν έξω από την Ευρωζώνη, δηλαδή δεν είχε γίνει ακόμα το ευρώ, τότε κάπως το χρέος μαζευόταν με την έννοια, δηλαδή δεν είχε γίνει η έκρηξη που έχουμε τώρα. Όταν μπήκαμε όμως στην Ευρωζώνη, επειδή είχαμε την ευκολία να δανειζόμαστε εύκολα, χάρη στο ότι είχαμε από πίσω μας το ευρώ να μας προστατεύει. Με την έννοια δηλαδή ότι ήξερε ο δανειστής ότι δεν θα τα είχαν τα λεφτά του, γιατί σου λέει και να πατηρήσει η Ελλάδα, θα επέμβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα κτλ. Τότε έγινε όλη η έκρηξη του χρέους την προηγούμενη δεκαετία. Και φτάσαμε στην περίοδο του 2008, που ξέσπασε 7-8, που ξέσπασε η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, η οποία δεν ήταν η αιτία όμως για την κρίση. Αυτό είναι λάθος της παραδοσιακής αριστεράνος που συνδέει την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση με την ελληνική. Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, τώρα δεν θα την αναλύσω γιατί είναι εκτός του θέματός μου, είχε τελείως άλλα αίτια. Ξεκίνησε δηλαδή από τη χρηματοπιστωτική φούσκα που έγινε σε αγγλοσαξονικές χώρες κλπ. Εμείς δεν είχαμε ούτε χρηματοπιστωτικές φούσκες, ούτε οι τράπεζές μας είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοια παιχνίδια έτσι κι αλλιώς. Απλώς αυτό που έγινε είναι ότι η καπιταλιστική κρίση λειτουργήσε σαν καταλύτης για να ξεσπάσει η δική μας κρίση, η οποία χρόνιζε, όπως είπα, από το 80. Λοιπόν, τι έγινε. Όταν δημιουργήθηκε η καπιταλιστική κρίση που ξέσπασε το 7-8, δημιουργήθηκε στενότητα χρήματος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα παγκόσμια. Οπότε δεν έβρισκες εύκολα λεφτά να δανειστείς και ιδιαίτερα όταν η κεντρική τράπεζα της κάθε χώρας, που ήταν μέσα στην Ευρωζώνη, όπως η τράπεζα της Ελλάδας, δεν μπορούσε να δημιουργεί πια χρήμα όπως παλιά. Δηλαδή παλιά τι γινόταν, πριν να μπούμε στην Ευρωζώνη, άμα ήθελε να αυξήσει το χρέος η Ελλάδα, απλώς εξέδιδε και άλλα κρατικά ομόλογα και η τράπεζα της Ελλάδας τα αγόραζε και μετά δημιουργούσε χρήματα. Δηλαδή με το να αγοράζει μόνο τα ομόλογα, δημιουργούσε και χρήματα. Τύπωνε πιο πολύ το εθνικό τυπογραφείο και με αυτά τα χρήματα αγόραζε τα ομόλογα. Τώρα όμως, όταν μπήκαμε στην κοινή αγορά, απαγορεύτηκε όχι μόνο η Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, έγινε πια, επιβλήθηκε ο κανονισμός ότι κάθε κεντρική τράπεζα θα έπρεπε να βγαίνει σε αγορέ για να δανείζεται.
Σημαίνει δηλαδή ότι όταν ήθελε η Ελλάδα το 8 που εξεράγει το χρέος να δανειστεί, έπρεπε να βγει στις αγορές και να συναγωνίζεται με πολυεθνικές εταιρείες, με τους Γερμανούς, το γερμανικό κράτος κλπ. Για να πάρει δάνεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνει κανένας, δεν μας έδινε κανένα δάνεια με χαμηλά επιτόκια που έδινε στους Γερμανούς κλπ. Γιατί ξέρανε ότι ήταν σε άθλια κατάσταση τα δημοσιονομικά. Και έτσι ξέσπασε η κρίση δικιά μου. Δεν έχει σχέση δηλαδή σαν άμεση αιτία η καπιταλιστική κρίση. Λειτουργήσε απλώς σαν καταλύτης για να ξεσπάσει η δική μας η φούσκα, η οποία δεν ήταν χρηματοπιστωτική, ήταν η φούσκα που είχε διαρθρωτικά αίτια. Ξεκινούσαν παλιά. Λοιπόν, οπότε αντί δηλαδή, και επανέρχομαι τώρα στα αποτέλεσμα των εκλογών και γιατί ήταν ήττα αυτό που συνέβη, αντί δηλαδή να βγει η αριστερά και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και όταν βάζανε το ομό δίλημα πια οι ελίτ εδώ, οι ντόπιες και οι ξένες, ότι ή ευρώ ή καταστροφή, και μάλιστα δημιουργήθηκε μια τρομολαγνική, τρομερή εκστρατεία από τα μαζικά μέσα, με χίλια ασύστολα ψέματα, ότι άμα θα φύγουμε από την Ευρωζώνη θα πεινάσουμε, δεν θα έχουμε πετρέλαιο, δεν θα έχουμε τρόφιμα, δεν θα πληρώνονται συντάξεις, όλα αυτά ήταν τελείως ψέματα και ασύστολα ψέματα, ξεδιάτροπα. Από μια έκθεση που έβγαλαν εκεί κάποιοι τεχνοκράτες της Εθνικής Τράπεζας, η οποία έκθεση όμως βασιζόταν σε ένα μοντέλο, γιατί στοιχειώδη γνώση οικονομικό να έχει κανένα, ξέρει πώς βγαίνουν οι προβλέψεις ενός οικονομικού μοντέλου. Οι προβλέψεις βγαίνουν ανάλογα με τις υποθέσεις που κάνεις για να κάνεις το οικονομικό μοντέλο. Λοιπόν, αυτοί τι λέγανε, θα φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και να δούμε τι σημαίνει αυτό στον πληθωρισμό, στην κατανάλωση κλπ. Αν υποθέσεις ότι το κράτος δεν θα κάνει τίποτα και θα αφήσει όλες τις αγορές, τότε ναι, θα γινόντουσαν αυτά που λέει το μοντέλο. Αλλά γιατί έπρεπε το κράτος να κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα για να δούμε δηλαδή ότι πράγματι όλα αυτά που λέγανε ήταν τελείως ψέματα, ότι υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάθε τι που θα μπορούσε να προκύψει, κάθε συνέπεια που θα μπορούσε να προκύψει από το αν βγαίναμε από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι όλα αυτά αντιλεγόντουσαν μόνο για τρομοκράτηση του λαού, την οποία τρομοκράτηση την πετύχαν απόλυτα. Και σε αυτό, αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αντί να βγει και να πει ότι μας απειλείται να φύγουμε, ότι θα μας διώξει από το ευρώ και την Ευρωζώνη, αντί να βγει να πει ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αυτό και αυτό στην παραγωγική δομή, στην καταναλωτική δομή της χώρας και αυτή μας οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην κρίση, τι έκανε. Βγήκε και έλεγε, όχι, εμείς θα μείνουμε στην Ευρωζώνη, μη φοβάστε και μπορούμε να είμαστε στην Ευρωζώνη και συγχρόνως να πούμε ότι δεν εφαρμόζουμε κανένα από τα μέτρα. Το οποίο ήταν βέβαια χοντρό ψέμα που δεν το πίστευε, πιστεύω, και κανένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έτσι όμως βάλαμε το νερό στο κρασί του συστήματος και των ελίτ και γι' αυτό βγήκε μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιούνιου. Τι έγινε τον Ιούνιο? Πάρα πολλοί από αυτούς που ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, κυρίως οι νεοδημοκράτες, γύρισαν στη στρούγκα τους γιατί φοβηθήκανε, σου λέει μην γίνει τίποτα από αυτά που λένε εδώ πέρα, θα χάσουμε και το ευρώ μας κλπ. Δηλαδή τι έγινε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνει μια ταξική ανάλυση για να καταλάβεις τι έχει γίνει, δεν μπορεί να λες απλώς όλος ο λαός υποφέρει κλπ. Δηλαδή υπάρχουν προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, τα οποία νομίζω ότι ένα τμήμα τους ωφελήθηκε κιόλας από την κρίση, το οποίο είναι πολύ μικρό από το τμήμα, νομίζω δεν πιστεύω να είναι πάνω από 5% του λαού. Αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικότερο τμήμα, οι οποίοι δεν υπέστησαν ουσιαστικά μεγάλες απώλειες από την κρίση. Περίπου δηλαδή το βιωτικό τους επίπεδο έχει μείνει το ίδιο. Και αυτοί νομίζω ότι μαζί με το προηγούμενο το τμήμα θα πρέπει να φτάνουν κάπου 1/3 του λαού. Δηλαδή βάζω μέσα και το κρίνω αυτό με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών, αλλά και τις δημοσκοπήσεις, και γι' αυτό βλέπεις δηλαδή τα περίεργα φαινόμενα να φωνάζουν όλοι, να βρίζουν την Τρόικα, τη Μέρκελ κλπ. Και από την άλλη μεριά όλες οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν 80% ότι δεν θέλουν να φύγουν από το ευρώ και την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρελά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να βρίζεις την Τρόικα και να βρίζεις τα μέτρα που σου επιβάλλουν, όταν αυτοί που τα επιβάλλουν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και λύσεις εσύ λες, όχι, εγώ δεν φεύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί με το τουλάχιστον ηλίθιο επιχείρημα θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, ότι μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από μέσα. Πώς θα την αλλάξεις από μέσα?
Πώς, δηλαδή υπάρχει καμία ομοιογένεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχει κανένα μεγάλο κίνημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει πραγματικά και ριζικά, να κάνει Ευρώπη των λαών που λέγαμε και πράσινα άλογα, από πού και ως πού. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι, και γι' αυτό έτσι εξηγείται κιόλας, πώς εξηγείται, ότι αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση σε όλη την Ευρώπη και γενικότερα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, και δεν έχει γίνει μία, αριθμητικά μία, πανευρωπαϊκή πανεργατική απεργία. Το τι σημαίνει. Πώς θα κάνεις εσύ κίνημα να αλλάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση από μέσα και λοιπά, όταν μία απεργία δεν γίνεται. Και έγινε απόπειρες και αποτύχαν νυχτρά. Γιατί νιώθει τελείως διαφορετικά και σκέφτεται διαφορετικά ο Γερμανός εργάτης και μας βλέπει τελείως διαφορετικά ο Γερμανός εργάτης, τον Έλληνα εργάτη, από τον Πορτογάλο εργάτη κλπ. Τώρα γιατί είναι χίλιοι λόγοι να τους αναλύσουμε, αλλά πάντως είναι τέτοιες οι αποκλίσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι αστείο να συζητάμε ότι θα αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση από μέσα. Δεύτερον, ότι και να θέλανε να αλλάξουν οι πολιτικοί, την πολιτική της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που εφαρμόζουν, δεν μπορούν. Και δεν μπορούν γιατί. Γιατί αυτό και έχει δειχτεί ιστορικά επανειλημμένα. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση δεν είναι καμιά συνωμοσία που λένε μερικοί, όπως ο Μικ Κλάιν και η Βιάλ και ολόκληρο βιβλίο, ότι κάποιοι κακοί νεοφιλελεύθεροι πολιτικοί και κάποιοι άθλοι οικονομολόγοι και επιβάλλανε και εκμεταλλευτήκαν διάφορα γεγονότα και τέτοια. Δεν έχει καμία σχέση με συνωμοσίες. Είναι με δομικές αλλαγές μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Δηλαδή από τη στιγμή που οι πολυεθνικές έγιναν η κύρια μονάδα της οικονομικής δραστηριότητας μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο, που είναι ένα τελείως νέο φαινόμενο, δεν υπήρχαν πολυεθνικές πριν από 50-70 χρόνια. Από τότε που οι πολυεθνικές, που σήμερα ελέγχουν κάπου 2/3 της παγκόσμιας δραστηριότητας, με τελευταία έρευνα που είχε γίνει τώρα πριν μερικούς μήνες, επιστημονική έρευνα. Λοιπόν, από τη στιγμή που οι πολυεθνικές ελέγχουν την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, έπρεπε να υπάρχουν κάποιες θερμικές προϋποθέσεις για να μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά. Και αυτές οι προϋποθέσεις ποιες ήταν? Ήταν οι ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές. Από τη στιγμή που ανοίγεις και απελευθερώνεις όλες τις αγορές, και δεν υπάρχει δηλαδή η προστασία που υπήρχε πριν για την τόπια παραγωγή, για την τόπια εργασία κλπ. Από τη στιγμή που γίνει αυτό, έπονται όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όταν ανοίξεις αγορές σου, δεν μπορείς εσύ να επιβάλλεις φόρο, ξέρω εγώ, εισοδήματος 70% ή 60% όπως είχε στην Ελλάδα παλιά, όταν ο ανταγωνιστής σου στην διπλανή χώρα έχει φόρο εισοδήματος 30% ή 20%. Τι σημαίνει αυτό? Θα γίνει μια ισοπαίδωση των φόρων, θα γίνει μια ισοπαίδωση των δαπανών και γίνεται ισοπαίδωση βέβαια προς τα κάτω. Δηλαδή, όποιος είναι πιο ανταγωνιστικός, παραδείγματος χάρη, σήμερα πιο ανταγωνιστική από άποψη εργατικών μισθών κλπ. Είναι η Κίνα, η Ινδία κλπ. Αυτού του είδους η κοινωνία πολιτών που λέει η αριστερά θα επικρατήσει, η οποία είναι, σύμφωνα με το κοινό παρονομαστή, η οποία είναι στο κατώτερο επίπεδο. Θα επικρατήσει το ανώτερο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι σήμερα επιβάλλονται παντού περικοπές των κοινωνικών δαπανών, μειώσεις των φόρων στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, περιορισμός της κρατικής δραστηριότητας, ιδιωτικοποιήσεις, όλα αυτά γιατί? Όλα αυτά χάρη της ανταγωνιστικότητας, την οποία την έχει επιβάλει σαν θεϊκή αρχή, θα έλεγα, η θεσμική δομή που έχει δημιουργηθεί τώρα με τις ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές. Και δεν μπορεί να βγει ο πιο αριστερός Τσίπρας στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και να θέλει. Και το είδαμε αυτό. Βγήκε ο Μιτεράν το 81 με πρόγραμμα αριστερό και μέσα σε 10 μήνες τα ανέτρεψε όλο και λέει ναι, δεν γίνεται τίποτα γιατί θα πάθουμε ζημιά εδώ πέρα, θα φύγει το κεφάλι, γιατί πράγμα, γι' αυτό απειλούν. Το ίδιο έγινε και με τον Λαφοντέν, τον Όσκαρ Λαφοντέν, όταν ήταν υπουργός οικονομικών στη Γερμανία και άρχισε να εισηγείται αύξηση φόρων στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα κλπ. Οπότε βγήκαν οι Γερμανοί κεφαλαιούχοι και είπαν στο Σρέντερ, που ήταν 12 Γενάρη, ότι εμείς μετακομίζουμε αύριο σε διάφορες άλλες χώρες, αν δεν ανατρέψει όλα τα μέτρα. Και τον πετάξαν, τον εκπεραδηρώσαν τον Λαφοντέν. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι είναι κάποιοι καλοί ή κακοί πολιτικοί αντίστροφο. Είναι θέμα ότι οποιοδήποτε να βγει στην κυβέρνηση σήμερα ή θα κάνει μια πολιτική σαν και αυτή που θα πούμε σε λίγο,
να στηριχτεί στις δικές του παραγωγικές δυνάμεις και να δημιουργήσει μια οικονομική αυτοδυναμία, όχι αυτά. Ή αφήσει και μια χώρα είναι ενσωματωμένη στην ελεύθερη παγκοσμιοποίηση, θα χορέψει το χορό τον οποίο παίζει η ορχήστρα. Δεν μπορεί να κάνει κανένα διαφορετικά. Εδώ ακόμα και η Ρωσία, η οποία μπορεί να κάνει άνετα οικονομική αυτοδυναμία, μπήκε τώρα στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, παρόλο που υπάρχει μεγάλη αντίδραση μέσα στη Ρωσία και αυτό είναι καλό. Και ήδη και αυτή υποχρεώνεται τώρα να μειώσει ριζικά τους δασμούς κλπ. Και έχει γίνει ήδη εξέγερση, μήνυ εξέγερση μέσα στους επιχειρηματίες του Ρώσου κλπ. Γιατί λέει θα καταστραφούμε τώρα που θα αρχίσουν να μπαίνουν εδώ ειδικά κινέζικα προϊόντα ή από πουδήποτε με τιμές οι οποίες δεν μπορούν να συναγωνιστούν, θα κλείσουμε. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε σε περίοδο βαθιάς ήττας του λαϊκού κινήματος, των λαϊκών στρωμάτων, γιατί ενώ γίνεται μια καταστροφή σήμερα στην Ελλάδα που δεν γίνεται σε καμιά άλλη χώρα, αυτά τα μέτρα δηλαδή που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα δεν έχουν επιβληθεί ούτε στη Λατινική Αμερική, ούτε στην Αργεντινή που λέγαμε, Μεξικό κλπ, ούτε σε καμιά άλλη χώρα. Είναι δηλαδή κτηνώδη πραγματικά αυτά τα μέτρα που συμφλήγουν κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό, τα λαϊκά στρώματα, μόνο και μόνο για να αποπληρωθούν οι δανειστές και από την άλλη μεριά να δημιουργήσουν το θερμικό πλαίσιο το οποίο θα είναι το άνετο, το πιο άνετο για να μπορέσουν να κάνουν ξένες επενδύσεις εδώ, να εξαγοράσουν ουσιαστικά την Ελλάδα για ένα κομμάτι ψωμί κλπ. Αυτό γίνεται τη στιγμή. Λοιπόν, και τη στιγμή δηλαδή που αντιμετωπίζεις μια τέτοια επίθεση σαν λαό και αντί να χτυπήσεις την πραγματική αιτία του προβλήματος που είναι δηλαδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη. Εσύ κάθεσαι και λες, όχι, εμείς θα μείνουμε στην Ευρωζώνη, αλλά απλώς θα διώξουμε τα μέτρα. Είναι κάτι μεταξύ αστείου και ηλιθίου, δεν μπορώ δηλαδή να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Το δεύτερο ερώτημα που είπα θα να συζητήσουμε είναι το γιατί είναι επιτακτική ανάγκη αυτό το λαϊκό μέτωπο. Σου έλεγε κάποιος μάλιστα ότι γιατί να κάνουμε λαϊκό μέτωπο να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, όταν είναι πολύ πιθανό σε 6 μήνες να μας εξαναγκάσουν να φύγουμε έτσι κι αλλιώς. Που είναι αλήθεια ότι υπάρχουν δηλαδή τέτοιες κινήσεις μέσα σε ένα εξάμεινο να μας έχουν εξαναγκάσει να φύγουμε. Το θέμα είναι όμως ότι ακόμα κι αν μας διώξουν ή μας υποχρεώσουν να φύγουμε από την Ευρωζώνη, το θέμα είναι πώς θα φύγουμε. Αν φύγουμε με βάση τους όρους που θα μας επιβάλλουν, η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη από ό,τι είναι τώρα. Το θέμα είναι πώς θα φύγουμε. Αν δηλαδή εμείς θα επιβάλλουμε τους όρους μας όταν θα φύγουμε, ή αν θα μας επιβάλλουν τους όρους οι δανειστές, η Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Επομένως, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και είναι επιτακτική ανάγκη το λαϊκό μέτωπο. Γιατί, θα σας φέρω μερικά παραδείγματα. Πέστε ότι φεύγουμε αύριο από την Ευρωζώνη, εισάγουμε τη δραχμή. Και το μεν χρέος μετατρέπεται σε δραχμές, που σημαίνει ότι δεδομένου ότι η δραχμή θα μετατραπεί, θα υποτιμηθεί, κάποιοι λένε μέχρι και 50% μπορεί να γίνει υποτίμηση, μπορεί και περισσότερο. Αυτό σημαίνει δηλαδή θα γίνει και 50% αύξηση του χρέους. Θα πληρώνεις δηλαδή πολύ περισσότερο, απλώς και μόνο λόγω του ότι μετατράπηκε το χρέος από ευρώ σε δραχμές. Δεύτερον, θα ξεπουληθεί το σύμπαν, γιατί πέρα του ότι έχουν πέσει τώρα ήδη οι τιμές για την κρίση των ακινήτων, επιχειρήσεων, όποιων επιχειρήσεων υπάρχουν στην Ελλάδα κλπ, θα προσθεθεί μετά ο λόγος της υποτίμησης. Άμα έχει μια υποτίμηση 50%, ο άλλος μόνο και μόνο που θα χρησιμοποιήσει τα ευρώ του, τα δολάρια του, μπορεί να αγοράσει την Ελλάδα μισή τιμή δηλαδή. Τρίτον, θα γίνει παγίωση και συνέχιση της κατεδάφισης των εργασιακών δικαιωμάτων, τα οποία ήταν η βασική προϋπόθεση για να στηθεί η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και στην Ελλάδα, δηλαδή η ενσωμάτωση της χώρας στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Όλα αυτά, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, εδώ μέχρι τώρα άκουγα χθες, η Κόσκο έχει επιβάλει ημερήσιο συμβόλαιο εργασία. Πας και κάθε πρωί υπογράφεις και σε παίρνουν για μια μέρα. Αυτό γιατί δεν πληρώνουν μετά ούτε ασφαλιστικά δικαιώματα, ούτε τίποτα και είσαι δηλαδή ξεκρέμωσες να τα σε πάρουν την επόμενη μέρα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αλλαγές οι οποίες σε ένα βαθμό έχουν ήδη επιβληθεί στις βόρειες χώρες. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, είχε αρχίσει η συντηρητική κυβέρνηση της Θάτσερ και μετά η διάδοχη και μετά το Εργατικό Κόμμα που το συνέχιζε
πολιτικές για εργασιακές σχέσεις, για part-time κλπ. Εδώ και 30 χρόνια. Απλώς στην Ελλάδα τα εφαρμόζουν μέσα σε 1,5 χρόνο, προσπαθούν να κάνουν αυτά που οι άλλοι τα κάνανε σιγά σιγά με τον λαό-λαό και συγχρόνως κάνανε και κάτι αντισταθμιστικά μέτρα, αλλά μέσα σε μια περίοδο 20-30 χρόνων. Γι' αυτό γίνεται αυτή η καταστροφή τώρα που γίνεται στην Ελλάδα. Και τώρα βλέπουμε, δηλαδή, η Ελλάδα πριν από 2 χρόνια ήταν τελευταία στο part-time ή στις ελαστικές σχέσεις εργασίας και τώρα έρχεται πρώτη στην Ευρώπη. Και το ίδιο βέβαια και χειρότερο θα γίνει όσον αφορά, αν φεύγουμε αύριο από την Ευρωζώνη, όσον αφορά την οικονομική κυριαρχία. Δηλαδή, σήμερα δεν έχει η Ελλάδα καμιά βέβαια νομισματική κυριαρχία, αυτό δεν έχουμε νόμισμα. Δεν έχουμε δηλαδή νομισματική πολιτική. Νομισματική πολιτική αποφασίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αύριο δεν θα έχουμε ούτε δημοσιονομική πολιτική. Δηλαδή, ακόμα και ο προϋπολογισμός και το τι έσοδο θα παίρνει το κράτος και το τι δαπάνες θα κάνει για την υγεία, την εκπαίδευση κτλ. Όλα αυτά θα αποφασίζονται από το Βρυξέλλη. Δεν σε ρωτάει κανένα. Δηλαδή, η κυβέρνηση θα παίζει ένα ρόλο επάρχου των αφεντικών που θα είναι σε Βρυξέλλη, δηλαδή των ελίτων ευρωπαϊκών. Και αυτό θα γίνει σημειωτέο, είτε η Ελλάδα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ζώνη αλλά παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είτε ακόμα και να μένουμε στην Ευρωζώνη, γιατί θα έχετε ακούσει αυτά τα σχέδια που συζητάμε τώρα για πολιτική και οικονομική ένωση, αυτό σημαίνει. Σημαίνουν απώλεια οικονομικής κυριαρχίας. Δεν θα έχει δηλαδή κανένας τη δυνατότητα πια να καθορίζει μόνος τον προϋπολογισμό, αν δεν τον εγκρίνει Κομισιόν και λοιπά, δηλαδή από τον εγκρίνει τα κέντρα που ελέγχουν την Κομισιόν, οι Γερμανοί τελικά καταλήγουν. Λοιπόν, εν ώψη όλης αυτής της σύνθλιψης που γίνεται των λαϊκών στρωμάτων, νομίζω ότι είναι πια φανερό το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι να υπάρχει ένα λαϊκό μέτωπο, το οποίο θα ορίζεται όχι από το ποιοι το αποτελούν, γιατί βλέπω γίνονται πολλές απόπειρες για λαϊκό μέτωπο και λένε ότι θα αποτελείται, ξέρω εγώ, από τα τάδε και τάδε κόμματα ή οργανώσεις. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το πιο σημαντικό, το κρίσιμο θα έλεγα, είναι τι στόχους θα έχει αυτό το μέτωπο. Και η όλη δέσμευση θα έπρεπε να είναι απέναντι σε στόχους, όχι απέναντι σε ποια κόμματα και οργανώσεις μετά. Γιατί? Γιατί μόνο με βάση τους στόχους μπορεί να οριστεί ένα μέτωπο κατά τρόπο που μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση. Και όταν λέω να αντιμετωπίσει, όπως θα προσπαθήσω να αναπτύξω σε λίγο, εννοώ κατά τρόπο ώστε να βγούμε μόνιμα από την κρίση. Γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια κρίση η οποία θα είναι μόνιμη πια από εδώ και πέρα. Το χρέος δεν μπορεί να ξεπληρωθεί ποτέ. Απλώς και μόνο συνέχεια θα δίνουν παρατάσεις, θα μπορούν να κάνουν και άλλα κουρέματα κλπ. Και θα πληρώνουμε συνέχεια για τα παλιά τα χρέη, θα φέρνουμε καινούρια χρέη για να πληρώνουμε τα παλιά. Στη συνέχεια θα έχουμε λιτότητες, εντάξει μπορεί να γίνει κάποιο είδους ανάπτυξη 1-2%, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα από άποψη απασχόλησης. Έχουμε δει τι είδους ανάπτυξη γίνεται ακόμα και στις χώρες αναπτυγμένες. Αν πάμε Λατινική Αμερική, βλέπουμε η ανεργία και η φτώχεια οργιάζει, παρόλο που μπορεί να έχουν και 3-5% ανάπτυξη. Δεν σημαίνει τίποτα. Θα μένει τι είδους ανάπτυξη. Οπότε για να βγεις μόνιμα από την κρίση αυτή πρέπει να καθιερώσεις κάποιες θεσμικές αλλαγές οι οποίες είναι ριζοσπαστικές και αυτές θα προσπαθήσω να αναπτύξω τώρα και οι οποίες θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις και για να αποκτήσει πάλι την οικονομική κυριαρχία ο ελληνικός λαός αλλά και για να το πάμε και σε επίπεδο της αντισυστημικής αριστεράς, να τεθούν οι βάσεις για συστημική αλλαγή. Αλλά νομίζω πρέπει να γίνει ένας βασικός διαχωρισμός εδώ. Γιατί δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την ευθύνη, όπως είπα πριν, για τα αποτελέσματα. Σε έναν βαθμό φταίνε και οι αντισυστημικές οργανώσεις, αρχίζοντας από το ΚΚΕ μέχρι την Ανταρτσία κλπ. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι όλες αυτές οι οργανώσεις αντί να παλέψουν για να γίνει ένα λαϊκό μέτωπο για αυτά που υποστηρίζουν. Λέει το ΚΚΕ και με συνέπεια εδώ και 20 χρόνια παρακολουθώ τη στάση του για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωζώνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι καταστροφή για τα λαϊκά στρώματα κλπ. Ωραία. Γιατί να μην προχωρήσει το ΚΚΕ και με τις άλλες αντισυστημικές δυνάμεις σε ένα λαϊκό μέτωπο το οποίο θα εφάρμοζε κάποια μέτρα που είναι άμεσα εφαρμοστά
όπως η έξοδο από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με μια σειρά άλλων μέτρων που θα πω σε λίγο, ώστε να σταματούσαμε την κρίση από τη μια μεριά και να δημιουργούσαμε τις βάσεις μιας μελλοντικής κοινωνίας. Αντίθετα, όταν λες ότι, ή μάλλον όταν συναρτάς την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάνανε τα αντισυστημικά κόμματα από την λαϊκή εξουσία ή από την ανατροπή του καπιταλισμού κλπ. Ουσιαστικά το παραπέμπει στο θέμα στις ελληνικές καλένδες. Γιατί το παραδέχεται και το ίδιο το ΚΚΕ λέει, δεν υπάρχουν επαναστατικές συνθήκες σήμερα. Το λέει, δεν είναι όριμες συνθήκες. Λοιπόν, αφού δεν είναι όριμες συνθήκες, όταν εσύ λες ότι θα βγούμε από την κοινή αγορά, όταν θα ρίξουμε τον καπιταλισμό ή θα κάνουμε λαϊκή εξουσία, αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι παραμένουμε και όποιος ζήσει μέχρι τότε που θα γίνει η επανάσταση, άμα γίνει η επανάσταση, για να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Γιατί δηλαδή να μην υπάρχει ένα είδος μεταβατικού προγράμματος, και αυτό που θα αναπτύξω τώρα, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει τις βάσεις για συστημική αλλαγή, την οποία θα την αποφάσιζε μετά δημοκρατικά ο λαός, αν θα ήθελε να είναι κρατικοσοσιαλιστική αλλαγή, αν θα ήθελε να είναι περιεκτική δημοκρατία, αν θα ήθελε να είναι ελευθεριακού τύπου κάποια αλλαγή, να έχουν συνδικαλιστική κοινωνία, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αυτά όλα θα μπορούσαν να λυθούν στο, όχι στο μακρό μέλλον, θα έλεγα σε ένα σύντομο μέλλον, εάν προηγουμένως βγάζαμε τον ελληνικό λαό από την κρίση που σήμερα το συντρίβει κυριολεκτικά και αν δημιουργούσαμε τις βάσεις για μια αυτοδύναμη οικονομία που συγχρόνως θα αποτελούσαν και τις βάσεις για μια συστημική αλλαγή. Γιατί δεν μπορεί να κάνει συστημική αλλαγή σήμερα και είναι ανέκδοτο όποιος το υποστηρίζει, αν η χώρα σου είναι ενσωματωμένη στην αμφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δηλαδή η οικονομία σου εξαρτιέται από το διεθνές εμπόριο, είσαι μέσα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, εφαρμόζεις τις εντολές που επιβάλλει το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η κοινή αγορά, η ΝΑΤΦΑ, μα είσαι στην Βόρεια Αμερική κλπ. Αν εφαρμόζεις όλες αυτές τις πολιτικές που σε επιβάλλουν με αυτή τη θεσμή, τελείωσε. Πώς θα κάνεις συστημική αλλαγή? Δηλαδή, θα κάνεις συστημική αλλαγή μια μέρα, θα πάμε να καταλάβουμε τα σημερινά ανάκτορα και το λύσαμε το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτή του είδους η ανάπτυξη που έχει επιβάλει η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση δημιουργεί και μια δικιά της κουλτούρα, δημιουργεί ένα δικό της καταναλωτικό πρότυπο. Και αν δεν μετά εσύ, όταν έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο καταναλωτικό πρότυπο και με τέτοια κουλτούρα, θα πάει να πει στον άλλον, άντε παιδιά, να κάνουμε καπιταλιστική, αντικαπιταλιστική επανάσταση. Πού έγινε αντικαπιταλιστική επανάσταση τα τελευταία, πόσο από 50 χρόνια? Λοιπόν, εντάξει, γίνανε στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά σήμερα δεν είναι στις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουν δημιουργηθεί τελείως άλλες κουλτούρες, έχουν δημιουργηθεί τελείως άλλοι θεσμοί που κάνουν πολύ πιο δύσκολη, για να μην πω αδύνατη, επανάληψη των πειραμάτων αυτών. Ακόμα και η τελευταία έξαρση που έγινε το Μάη το 68 ήταν τελείως άλλο πράγμα. Ήθελε μεν να καταρρύψει και το καταναλωτικό πρότυπο, τον καταναλωτισμό που είχε δημιουργήσει ο καπιταλισμός, ήθελε να καθιερώσει θερμούς ελευθερίας τόσο από την κρατική τυραννία, όπως λέγαμε τότε, όσο και από την τυραννία της αγοράς κλπ. Αλλά αυτή ήταν η τελευταία έξαρση και μην ξεχνάμε ότι δεν έγινε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αντίθετα έγινε σε περίοδο σχετικής ευημερίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι φοιτητές τότε, και ήμουν και εγώ φοιτητής τότε και μετήχα στο κίνημα αυτό, οι φοιτητές τότε είχαν λυμμένα βασικά τα προβλήματά τους. Στην Αγγλία οι φοιτητές τότε παίρνανε όχι μόνο δεν πληρώνανε δίδακτα, αλλά τους πληρώνανε υποτροφίες τον καθένα για όλα του τα έξω, για τον νίκη, για τη διασκέδασή του κλπ. Όταν έχεις τέτοιες συνθήκες δημιουργήσει σχετικής ευημερίας, τότε ναι, μπορεί ο φοιτητής να κάθεται να σκέφτεται και πώς θα αλλάξει την κοινωνία κλπ. Όταν τώρα ξέρει ότι αύριο μπορεί να μην έχει δουλειά και προσπαθεί με την τελευταία δεκάρα που βρίσκει ο πατέρας του να τον στείλει σε κάποιο πανεπιστήμιο, τότε δεν ξεγείρονται οι φοιτητές. Γιατί είναι τόσο συντηρητικό το φοιτητικό κίνημα σήμερα? Γιατί ήταν τότε τόσο πολύ πιο επαναστατικό? Νομίζω είναι σε σημαντικό βαθμό και από τις αντικειμενικές συνθήκες που υπήρχαν, οι οποίες ήταν τελείως διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα. Λοιπόν, όταν λοιπόν μιλάμε για ένα μέτωπο και το βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει σήμερα, το επόμενο ερώτημα που είπα και από την αρχή είναι ποιοι θα είναι οι στόχοι. Εδώ νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια
διάκριση μεταξύ άμεσων στόχων, μεσοπρόθεσμων στόχων και μακροπρόθεσμων στόχων. Γιατί όπως είπα από την αρχή, δεν φτάνει απλώς να πεις φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχεις ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων που να συνοδεύει την έξοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδάλλως θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που έχουμε τώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι άμεσοι στόχοι που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για να μιλάμε για ένα πραγματικά πρόγραμμα, οργανωμένο πρόγραμμα που θα συνόδευε την έξοδο στην Ευρωζώνη. Και το λέω αυτό γιατί βγαίνουν και μερικοί, ο Μπιτσάκης είδα εκεί προχθές και έλεγε ότι δεν είναι θεμελιωμένη, λέει, η θέση να βγούμε από την Ευρωζώνη, ούτε είναι, λέει, καλά θεμελιωμένη η θέση να μην βγούμε από την Ευρωζώνη, άρα λέει καλή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, η θέση για να βγούμε από την Ευρωζώνη είναι θεμελιωμένη και όχι μόνο από την Περιακή Δημοκρατία, αλλά ακόμα και ορθόδοξοι οικονομολόγοι, σε έναν βαθμό, άμα διαβάσετε τη μεγαλύτερη διεθνής οικονομολόγος, στο διεθνή τύπο, το λένε ότι η Ελλάδα είναι καταστροφή να μείνει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε να φύγει με πολύ ευνοϊκές συνέπειες. Το λένε ακόμα και με την ορθόδοξη οικονομική θεωρία, θέλω να πω. Είναι θεμελιωμένο αυτό, με βάση και αυτά που είπα πριν για τις αποκλίσεις κλπ. Δεν δουλεύει. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα μέτρα που θα μπορούσαν να συνοδεύσουν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πρώτον, θα έπρεπε βέβαια η έξοδο να συνοδευόταν από την ακύρωση όλων των δανειακών συμβάσεων, των μνημονίων και των νόμων. Αυτό είναι εξυπακούεται. Δεύτερον, θα έπρεπε να γίνει αναγκαστική απαλωτρίωση χωρίς αποζημίωση κάθε κοινού αγαθού που έχει περιέλθει μέσα από τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει ιδιωτικό νερό, ιδιωτικό ηλεκτρικό κλπ. Γιατί αυτό σημαίνει, όπως θα ανακαλύψουν όλοι οι Έλληνες μέσα σε 1-2 χρόνια, ότι οι τιμές θα γίνουν πολύ υψηλότερες. Αυτό το είχαμε την εμπειρία εμείς στην Αγγλία που ζω, ότι από τη στιγμή που ιδιωτικοποιήσαν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, από τότε έχουμε τριπλασιαστεί οι τιμές και δεν έχει γίνει καμία καλύτερη βελτίωση βέβαια στις υπηρεσίες. Αντίθετα, υποτίθεται ότι οι ιδιωτικοποιήσεις γίνονται για να γίνουν περισσότερες επενδύσεις, αλλά οι κεφαλαίοι βέβαια δεν κάνουν περισσότερες επενδύσεις, αυτό ξεπώνουν τη διαφορά με τις αυξήσεις των τιμών. Αυτό θα γίνει και εδώ τώρα, σε 1-2 χρόνια. Λοιπόν, οπότε είναι θέμα δηλαδή ότι είναι θέμα αρχής ότι πρέπει να γίνει πώς το λένε, κοινωνικοποίηση όλων των επιχειρήσεων κοινής ωφελίας, όπως τουλάχιστον. Επανεισαγωγή βέβαια της δραχμής και μερική υποτίμησή της. Αυτό δεν σημαίνει, όπως φοβούνται μερικοί, ότι θα χάσουν τις καταθέσεις και δεν μιλάμε για τους μεγαλοκαταθέτες, ότι θα τις χάσουν. Αλλά φοβούνται και οι μικροί, που έχουν 100-200 ευρώ και λένε να τα χάσουμε και αυτά, άρα να τις πείσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν υπάρχει κανένα λόγο να γίνει. Μπορεί να πάρει μέτρα όταν θα γίνει η δραχμοποίηση των καταθέσεων να προστατεύσει τον μικρό καταθέτη. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι να μειώσουν αυτό το κίνδυνο ή να τον εξαφανίσουν τον κίνδυνο. Δηλαδή τον κίνδυνο οι μικροκαταθέτες να χάσουν τις καταθέσεις. Είναι θέμα δηλαδή πώς οργανώνεται η δραχμοποίηση των καταθέσεων. Επίσης θα πρέπει, αυτό είναι βασικό, θα πρέπει να επιβληθούν αυστηροί κοινωνικοί έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίου, εργασίας και εμπορευμάτων. Μην ξεχνάμε ότι αυτό στο κάτω-κάτω δεν είναι τίποτα καινούριο. Πριν από 30-40 χρόνια όλες οι χώρες είχαν τέτοιους ελέγχους. Δεν μπορούσε να μπαίνει και να βγαίνει οτιδήποτε αγαθό ή κεφάλαιο ή εργασία κλπ. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι οι οποίοι καθόρισαν πώς θα γίνεται η κίνηση κεφαλαίου, εμπορευμάτων κλπ. Επίσης, θα πρέπει να γίνει κάτι αυτονόητο βέβαια, επαναφορά των μισθών και συντάξεων κλπ. Στα επίπεδα που ήταν πριν. Τώρα, όσον αφορά το δημόσιο τομέα, ο δημόσιο τομέα δεν είναι μεγαλύτερο κατά μέσο όρο από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι άλλο ένα παραμύθι τη νεοφιλελεύθερη προπαγάνδα. Μπορεί δηλαδή ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων να παραμείνει περίπου ίδιο με τώρα. Άλλο τώρα το πώς πρέπει να αναδιοργανωθεί κλπ. Γιατί πράγματι γινόταν πολλά παρατράγωδα, γιατί ήταν ένα πελατειακό κράτος η Ελλάδα και το κάθε κόμμα
έβγαινε και διόρυνε τους δικούς του, οι οποίοι ήταν αργόμενοι κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται όμως ιδιαίτερα σε υπηρεσίες όπως η υγεία, η εκπαίδευση κλπ. Ο αριθμός των γιατρών, ο αριθμός των δασκάλων που έχουμε σήμερα. Απλώς γινόντουσαν τα διάφορα παρατράγματα, παρεμβόντουσαν όλοι οι γιατροί στην Αθήνα, το ίδιο όσοι είχαν τα μέσα, οι καλοί οι ακαδημαϊκοί, ξέρω εγώ, καθηγητές γυμνασίων κλπ. Αυτά όλα είναι θέμα βέβαια πώς οργανώνεις την κοινωνία όταν αρχίσεις σε μια νέα βάση για την οποία μιλάμε τώρα. Δεν φταίει δηλαδή το ίδιο το μέγεθος του δημόσιου τομέα, αυτά είναι το θέμα του το πώς οργανώνεται αυτός ο δημόσιος τομέας. Οπότε δηλαδή δεν υπάρχει ανάγκη να γίνουν μαζικές απολύσεις όπως ζητά σήμερα η Τρόικα, απλώς και μόνο για να εξοικονομήσει κανένα φράγκο για να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες. Απλώς είναι θέμα αναδιοργάνωσης. Επίσης θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε κοινωνικοποίηση των τραπεζών και των στρατηγικών κλάδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων όλων των κλάδων που παράγουν για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Δηλαδή, δεν μπορείς καν να κάνεις όχι μόνο οποιαδήποτε ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, αλλά δεν μπορείς καν να εφαρμόσεις τα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μια νέα παραγωγική βάση και σε μια νέα καταναλωτική βάση, αν δεν ελέγχεις τις τράπεζες. Αν δηλαδή το κοινωνικό σύνολο δεν ελέγχει τις τράπεζες, αλλά δείτε τις ελέγχει το ιδιωτικό κεφάλαιο, που έχει τελείως άλλα συμφέροντα βέβαια από τα συμφέροντα των υπόλοιπων. Επίσης θα έπρεπε ένα τελευταίο μέτρο που να αναφέρω, στα άμεσα μέτρα, όλα αυτά είναι άμεσα μέτρα, θα έπρεπε να γίνει μια γενική απογραφή της ακίνητης περιουσίας, γιατί μέχρι τώρα δεν ξέρουμε ακόμα καν ποια είναι η ακίνητη περιουσία και ιδιαίτερα με τα διάφορα κόλπα με τις offshore εταιρείες κλπ. Ώστε να μπορέσει να επιβληθεί πραγματικά ένα φορολογικό σύστημα κοινωνικής δικαιοσύνης, δηλαδή όπως ήταν παλιά, που σε κάποιες σοσιαλδημοκρατικές χώρες που έφτανε, ξέρω εγώ, να πληρώνει ένας πλούσιος φόρο εισοδήματος 80 και 70%. Σήμερα όλα αυτά κατέβει στα 40% και συζητάνε και 30%. Ο φόρος των πάνω σε εταιρικά κέρδη σήμερα από 50% από τα παλιά έχει πέσει στην Ιρλανδία στο 15% κλπ. Όλα αυτά γιατί? Για να είναι πιο ανταγωνιστικές οι χώρες. Που σημαίνει δηλαδή περισσότερα κέρδη για τις ελίτ, τις κεφαλοκρατικές ελίτ κλπ. Αυτά για τα άμεσα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν δηλαδή παράλληλα με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν θέλουμε να έχει συνέπειες οι οποίες θα είναι οδυνηρές. Τώρα, μεσοπρόθεσμος στόχος, βασικός μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η αυτοδύναμη οικονομία. Τι σημαίνει αυτοδύναμη οικονομία? Αυτοδύναμη οικονομία σημαίνει η ανάπτυξη η οποία στηρίζεται στους εγχώριους παραγωγικούς πόρους. Δηλαδή, όχι ότι θα παράγει μόνο με βάση τους εγχώριους παραγωγικούς πόρους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί πράγματι υπάρχουν κάποιες ανάγκες, ακόμα και βασικές, που δεν καλύπτονται από τους εγχώριους παραγωγικούς πόρους. Πάλι θα αναγκαστείς δηλαδή να κάνεις και εισαγωγές. Δεν μιλάμε να κλείσουμε την οικονομία και τα σύνορα και να μην κάνουμε καμιά επαφή με κανένα. Γιατί υπάρχει και αυτό το αντεπιχείρημα που χρησιμοποιούν κάποιοι ότι θα γίνουμε Αλβανία, λέει, και θα απομονωθούμε κλπ. Αυτά είναι αστεία. Δηλαδή, ή δυσφημιστικά για να χτυπήσουν ακριβώς την αυτοδυναμία. Μπορεί να γίνει ένα νέο είδος διεθνισμού, ο οποίος θα είναι πραγματικός διεθνισμός, όχι διεθνισμός της κοινής αγοράς, που σημαίνει η Ευρώπη του κεφαλαίου, αλλά να γίνει αυτό που πιστεύανε παλιά οι αφελείς, θα έλεγα, για την Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις, αλλά θα πρέπει να στηρίζεται σε αυτοδύναμες οικονομίες. Όχι σε οικονομίες που λειτουργούν με βάση την αρχή της ανταγωνιστικότητας, αλλά σε οικονομίες που λειτουργούν με βάση την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε λαού. Δηλαδή, ξεκινάς. Ποιες είναι οι παραγωγικές πηγές που έχουμε στην Ελλάδα? Λιγνίτη, ξέρω εγώ, όσον αφορά το ελληνικά, το εργατικό δυναμικό βέβαια, από εκεί και πέρα το περιβάλλον, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν θες να προσφέρει κάποιο είδους τουρισμό, όχι βέβαια τον εμπορικό τουρισμό που έχουμε σήμερα, αλλά ένα τουρισμό που θα μπορούσε να είναι και κοινωνικός και οικολογικός κλπ. Όλα αυτά μπορούν να οριστούν. Οπότε δηλαδή με βάση τους δικούς σου παραγωγικούς πόρους καθορίζεις τι μπορεί να καταναλώνει, τι μπορεί μάλλον, ποιες ανάγκες μπορούμε να καλύψουμε με βάση τους παραγωγικούς πόρους που έχουμε και ανάλογα
καθορίζεις το ποιο πρέπει να είναι το καταναλωτικό, το συνολικό καταναλωτικό πρότυπο. Δεν μιλάω για κάποιο κεντρικό σχέδιο, κεντρικό δηλαδή πλάνο που θα καθορίζει τι ακριβώς παπούτσια θα φοράει ο καθένας κλπ. Μιλάω για ένα είδος σε αυτό το στάδιο του μεταβατικού σταδίου, δηλαδή του λαϊκού μετώπου, μιλάω για ένα είδος ενδεικτικού σχεδιασμού, όπου απλώς θα μπορούν οι τεχνοκράτες να υπολογίσουν με βάση το τι παραγωγικές πηγές έχουμε και τι παραγωγικούς πόρους έχουμε, τι είδους καταναλωτικές ανάγκες μπορούμε να καλύψουμε και ποιες από αυτές που δεν μπορούμε να καλύψουμε μπορούμε να τις καλύψουμε από το εξωτερικό, με βάση βέβαια εξαγωγές προϊόντων που θα έχουμε, πλεονάσματα ή τον τουρισμό κλπ. Αυτά όλα μπορούν να γίνουν τεχνικά. Λοιπόν, το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να δημιουργήσουμε ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης που δεν θα έχει σχέση με το ανταγωνιστικό ή με το εξωστρεφές οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο μας οδήγησε εδώ που είμαστε σήμερα. Οπότε, όταν δηλαδή δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό πρότυπο και ένα αντίστοιχο καταναλωτικό πρότυπο, τότε δεν υπάρχει κανένα λόγος, ούτε χρέος να έχουμε, ούτε κρίσεις σαν και αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά ουσιαστικά, όπως είπα πριν, τις αντιμετωπίζουμε από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το λιγότερο, όχι βέβαια δεν υπήρχε και πριν πρόβλημα, αλλά απλώς το πρόβλημα είναι πολύ εντονότερο με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στερηθήκαμε ακόμα και τα τελευταία οικονομικά εργαλεία για να ελέγχουμε την οικονομική ζωή της χώρας. Και για να έρθω στο θέμα του διεθνισμού, αυτού του είδους η αυτοδύναμη οικονομία δεν αποκλείει σχέσεις μεταξύ άλλων χωρών, ιδιαίτερα χωρών που έχουν, τα λαών δηλαδή, που έχουν περίπου ίδιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή, γιατί να μην γίνει μια οικονομική ένωση των χωρών του Νότου, για παράδειγμα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα κλπ. Ή ακόμα των βαλκανικών χωρών, μπορεί να σκεφτεί ο καθένας οποιοδήποτε ενώσεις χωρών που είναι περίπου στο ίδιο οικονομικό επίπεδο, οπότε δεν υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις οι τεράστιες που μίλησα πριν μεταξύ Βορρά και Νότου κλπ. Λοιπόν, μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιες ενώσεις οικονομικές με βάση την οικονομική αυτοδυναμία όμως, η κάθε μία χώρα δηλαδή από αυτές θα στηριζόταν στην οικονομική αυτοδυναμία και θα έκανε τις ανταλλαγές που θέλανε, που αποφασίζαν οι λαοί στην κάθε χώρα για να καλύπτουν ανάγκες που δεν μπορεί να καλυφθούν με τους ντόπιους παραγωγικούς πόρους. Αυτού του είδους ο διεθνισμός νομίζω ότι είναι ο πραγματικός διεθνισμός τον οποίο μιλούσε παραδοσιακά η αριστερά που θα βασίζεται σε αρχές της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας βοήθειας κλπ. Δηλαδή, αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα δεν ήταν βέβαια κανένα διεθνισμός που είχε σχέση με αυτές τις αρχές και αξίες. Ο διεθνισμός που επικράτησε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα με την οφειλελεύθερη παγκοσμιοποίηση είναι ο πιο στιγνός, εμπορευματικός, εκμεταλλευτικός διεθνισμός που στηρίζεται βέβαια στην αρχή του ισχυροτέρου και στην αρχή της ανταγωνιστικότητας και στην αρχή του μπεζαχτά σε τελική ανάλυση. Με αυτό θέλω και να τελειώσω τώρα με το μεσοπρόθεσμο στόχο. Αυτό που σημαίνει μέχρι τώρα αυτά που ανέλησα για το μέτωπο σημαίνει ότι δεν έχουμε συστημική αλλαγή σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρξει, όπως προτείνουμε στο μέτωπο, ένα μείγμα μορφών ιδιοκτησίας σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, να υπάρχει ατομική ιδιοκτησία αλλά μικροϊδιοκτησία, δηλαδή μικρομεσαίοι κλπ. Αλλά όχι βέβαια πολυεθνικές και τεράστιες κατελητικές ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν να υπάρχουν όμως συγχρόνως και εναλλακτικές μορφές ιδιοκτησίας, δηλαδή κοινοτικές ή δημοτικές μορφές ιδιοκτησίας, δημοτικές εννοώ να ελέγχονται το Δήμο, όχι την Εκκλησία του Δήμου, όχι το Δήμο όπως είναι σήμερα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν διάφορες άλλες μορφές ελευθεριακής οικονομίας, οικονομικής δημοκρατίας όπως συνιστά, υπερεκτική δημοκρατία κλπ. Και να συνυπάρχουν με την ατομική ιδιοκτησία. Και αυτό γιατί. Γιατί αν γινόταν ένα είδους πείραμα, θα έλεγα, όπου θα συνυπήρχαν όλες αυτές οι μορφές ατομικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και αντίστοιχες μορφές κατανομής των παραγωγικών πόρων, τότε ο λαός θα μπορούσε να αποκτήσει εμπειρία, άμεση εμπειρία, ώστε στο επόμενο στάδιο που θα κριθεί η συστημική αλλαγή,
Όταν λέει κάποιος ότι θέλω κρατικό σοσιαλισμό ή θέλω παιδική δημοκρατία ή θέλω, ξέρω εγώ, αναρχοσυνδικαλισμό, να το έχει γευθεί στην πράξη, να ξέρει τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Οπότε θα γίνεται μια πραγματική επιλογή, όχι μια επιλογή σε θεωρητικό επίπεδο που λέγαμε παλιά σοσιαλισμό, που θα είναι τα φυλάφια στους δρόμους κλπ. Θα έχει εμπειρία, άμεση εμπειρία, το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια κοινωνία. Οπότε στο επόμενο στάδιο, ή στο, θα έλεγα, ο μακροπρόθεσμος στόχος ενός τέτοιου μετόπου, θα ήταν ότι με το να δημιουργήσουμε τις βάσεις της αυτοδύναμης οικονομίας που είπα πριν και να έχουμε όλη αυτή τη συνύπαρξη διαφόρων μορφών ιδιοκτησίας, θα μπορούσαν να τεθούν οι βάσεις για μια συστημική αλλαγή. Δηλαδή, ο λαός έχοντας υπόψη, έχοντας εμπειρία, πραγματική, άμεση εμπειρία για το πώς λειτουργούν οι διάφορες μορφές συστημικής οργάνωσης, θα μπορούσε να κρίνει μετά δημοκρατικά, σε ένα επόμενο στάδιο, το ποια μορφή συστημικής αλλαγής επιλέγει. Θα μπορούσε να γίνει βέβαια μέσα στη συντακτική συνέλευση ή οτιδήποτε άλλο αποφασιζόταν. Αλλά όλα αυτά είναι εφικτά εφόσον προαποφασίζουμε, εφόσον έχουμε δηλαδή την βούληση, την πολιτική βούληση, πρώτον να βγούμε από την κρίση, να βγούμε δηλαδή από την κρίση την καταστροφική τη σημερινή, με τα άμεσα μέτρα που είπα. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε τις βάσεις μιας αυτοδύναμης οικονομίας, που είναι ο μεσοπρόθεσμος στόχος. Και τρίτον, συγχρόνως να δημιουργούμε τις βάσεις για τη συστημική αλλαγή. Γιατί όπως είπα στην αρχή, αν δεν δημιουργήσουμε θεσμούς οι οποίοι θα επιτρέπουν την αποδέσμευση της χώρας από την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, γιατί αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος, να βγει η χώρα να αποεξαρτηθεί από την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν κόψει τους δεσμούς της. Αν πάψει να είναι ενσωματωμένη στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Και μέσω των αυτοδυνάμων οικονομιών αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό το βλέπω σαν γενικότερο θέμα. Δεν είναι θέμα μόνο για την Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο σήμερα το θέμα. Το πώς μπορούν οι χώρες να επεξαρτηθούν από την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Γιατί σήμερα εκεί οδηγούμαστε. Οδηγούμαστε δηλαδή σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση και βγαίνουν εκεί και διάφοροι γουρού της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που τα λένε και φανερά. Λένε δηλαδή ότι πρέπει να γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση, αυτή που ονομάζουμε εμείς η υπερεθνική ελίτ, η οποία σήμερα είναι άτυπη, θέλουν να τη θερμοποιήσουν. Και λένε δηλαδή ότι θα γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά θα παίρνει τις αποφάσεις στο οικονομικό επίπεδο, στο πολιτικό κλπ. Γιατί λένε, γιατί έτσι μόνο θα είναι πιο αποδοτική, θα είναι πιο αποτελεσματική η παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία θα είναι μόνο αποδοτική, λένε, αν υπάρχουν θεσμοί σε διεθνικό επίπεδο, σε υπερεθνικό επίπεδο και όχι να γίνονται όλες αυτές οι αντιφάσεις μεταξύ κρατών αθμών. Και νομίζω ότι ήδη βρισκόμαστε στην πορεία για τη θερμοποίηση αυτής της υπερεθνικής αλληλεγγύης με διάφορους τρόπους. Αυτό που γίνεται σήμερα σε αραβικές χώρες είναι ουσιαστική ενσωμάτωση όλων των αραβικών χωρών στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, η οποία γίνεται βέβαια με τακτινόδη στρατιωτικά μέτρα που γίνονται, που επιβάλλονται αυτή τη στιγμή από τη Λιβύη μέχρι τη Συρία και αύριο στο Ιράν, είτε με την εξαπάτηση των λαϊκών στρωμάτων όπως γίνεται στην Ισία και την Αίγυπτο. Λοιπόν, σε άλλους λαούς όπως στην Ελλάδα ή τους λαούς εδώ του Νότου κλπ. Γίνονται οικονομικά μας. Αλλά ο στόχος νομίζω και στις δύο περιπτώσεις είναι ο ίδιος. Είναι η ενσωμάτωση κάθε χώρα μέσα, κάθε λαού στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι το μέλλον, θα έλεγα. Το μέλλον δηλαδή, αν δεν αντισταθούμε και αν δεν παλέψουμε. Άλλωστε αυτό είναι το μέλλον το οποίο διαγράφεται και πολύ σκοτεινό για όλους μας. Τώρα, άλλα 2-3 ερωτήματα και τελειώνουμε για να κάνουμε και συζήτηση. Όσον αφορά το υποκείμενο του αγώνα, ποιο είναι το υποκείμενο του αγώνα. Το κοινωνικό υποκείμενο νομίζω πρέπει να είναι με βάση αυτά που είπα πριν, το ότι έχουμε μια γενική τάση για την ενσωμάτωση κάθε λαού στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Το κοινωνικό υποκείμενο προκύπτει αυτόματα ότι είναι τα θύματα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, τα οποία δεν είναι απλώς το προλεταριάτο. Είναι και το προλεταριάτο, αλλά είναι και τα εκατομμύρια των ανέργων, τα εκατομμύρια των υποαπασχολουμένων, τα εκατομμύρια των περιθωριακά απασχολουμένων, των φοιτητών που καταλήγουν να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά γιατί δεν μπορούν αλλιώς να ζήσουν με βάση αυτά που σπουδάσανε,
και καλύπτει και βέβαια κατά συνταξιούχων κλπ. Αλλά εκτός από αυτές τις κατηγορίες, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες οι οποίες είναι εντελώς δυσαρεστημένες με το υπάρχον σύστημα. Δηλαδή, αν τους δινόταν ευκαιρία, θα παλεύαμε να τρέψουν αυτό το σύστημα. Γιατί, ποια αντιπροσωπευτική δημοκρατία και ποια δημοκρατία έχουμε σήμερα. Δηλαδή, έχει καταντήσει και αυτό άλλο ένα ανέκδοτο, το οποίο είναι πολιτικό συμπλήρωμα βέβαια τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, αυτό που ονομάζουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι εξεγέρσεις που γίνανε με τα πολεμικά ξεκινούσαν με αιτήματα δημοκρατικά. Από το Μάη του 68 μέχρι την Αργεντινή, ο λαός οργανωνόταν σε άμεσες συνελεύσεις και σε δημοκρατικές συνελεύσεις και σε καταλήψεις κλπ. Λοιπόν, το αίτημα δηλαδή της δημοκρατίας με την πραγματική έννοια, βέβαια, με την έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, που είναι μια παροδία δημοκρατίας, δεν έχει καν σχέση με τη δημοκρατία, έχει γίνει όρημο πια. Και καλύπτει μεγάλα στρώματα, λαϊκά στρώματα, τα οποία θα θέλανε συστημική αλλαγή και θα παλεύανε για αυτή. Όχι, βέβαια, μόνο για αυτή. Δεν λέω για τους αγανακτισμένους κλπ. Γιατί εκεί υπάρχει και πολύ μανιπουλάρισμα από τα κόμματα, δηλαδή. Το να λες ότι μπορεί να συνυπάρξει άμεση δημοκρατία με αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι άλλη μία αστειότητα που τη λένε κάποιοι γιατί τους βολεύει. Δηλαδή είναι τελείως αντιφατικοί οι δύο θεσμοί. Είτε μπαίνει στην άμεση δημοκρατία σαν πολίτευμα, είτε μπαίνει σε διαδικασία. Αν την μπαίνει σε διαδικασία, ναι, όλα συμβιβάλλονται. Και καλό γιατί το Αγίου Όρου μπορεί να έχουμε άμεση δημοκρατία. Δηλαδή είναι άμεση δημοκρατία αυτό που μιλάνε σαν πολίτευμα. Επίσης το θέμα βέβαια της οικολογικής κρίσης και καταστροφής που τώρα βέβαια την ξεχάσαμε όλοι γιατί έχουμε πολύ βασικότερα προβλήματα να λύσουμε τα βιωτικά προβλήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτό είναι ως συνοψίζουμε εμείς την περιεκτική δημοκρατία ότι τη βλέπουμε σε μια δημοκρατία η οποία δεν είναι μόνο, δεν εξαλείφει την οικονομική συγκέντρωση και προσπαθεί να επιτύχει την ισοκατανομή της οικονομικής δύναμης μεταξύ όλων των πολιτών. Αλλά επιδιώκει να επιτύχει επίσης την ισοκατανομή της πολιτικής δύναμης μεταξύ όλων των πολιτών, που είναι η άμεση δημοκρατία, επίσης την ισοκατανομή της κοινωνικής δύναμης, να μην υπάρχουν δηλαδή μαζικά μέσα κλπ. Που ελέγχουν ελίτ, και επίσης την οικολογική δημοκρατία, που σημαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος, η φύση, ενσωματώνεται με την κοινωνία, ενώ σήμερα είναι τελείως δύο χωριστά πράγματα. Το ένα είναι η κοινωνία που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη φύση. Τώρα που λέτε προκείμενο του αγώνα θα μπορούσαν να είναι όλες αυτές οι κατηγορίες που ξεκινάνε από τα θύματα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που αυξάνονται και πληθύνονται μέχρι όλες αυτές τις κατηγορίες που ανέφερα. Και όσον αφορά βέβαια το πολιτικό υποκείμενο θα ήταν το ίδιο το μέτωπο για το οποίο μιλάμε. Το οποίο δηλαδή θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρήνες και οργανωτικές δομές οι οποίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν τον αγώνα για μια μόνιμη έξοδο από την κρίση και συγχρόνως να θέσει τις βάσεις οικονομικής αυτονομίας και τελικά της συστημικής αλλαγής. Τώρα, σύντομα, για να δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί μιλάμε για μέτωπο κοινωνικής και εθνικής απελευθέρωσης. Καταρχήν νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος να μιλάμε για μέτωπο εθνικής απελευθέρωσης όπως κάνουν πολλές πατριωτικές αριστερές δυνάμεις που μιλάνε για εθνική ανεξαρτησία κλπ. Δεν είναι μόνο το θέμα εθνικής ανεξαρτησίας, ούτε είναι το θέμα μόνο της οικονομικής κυριαρχίας που καθορίζει τη σημερινή κρίση. Δεν είναι καν αυτό. Δηλαδή δεν είναι η αιτία της έλλειψης οικονομικής κυριαρχίας σήμερα της Ελλάδας το γεγονός ότι υπαγόμαστε, ξέρω εγώ, στην εξουσία της Μέρκελ ή των Γερμανών γενικότερα, ή των κομισαρίων κτλ. Η εθνική εξάρτηση, αν θέλουμε να την πούμε έτσι, είναι αποτέλεσμα, ή μάλλον η εθνική ανελευθερία, είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής ανελευθερίας. Δηλαδή σήμερα η ελίτ, οι ντόπιοι με τις ξένες, είναι τόσο αλληλένδετα δεμένοι μεταξύ τους μέσα από την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Και τα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ δεμένα τα συμφέροντά του με τα συμφέροντα των προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων στη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ. Οπότε είναι αστείο να μιλάμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει απλώς εθνική απελευθέρωση, μπορεί να υπάρχει κοινωνική απελευθέρωση. Δηλαδή,
να το πω πιο απλά. Το ΕΑΜ, για παράδειγμα, σημαίνουν το 95% του λαού, το 5% ήταν και αν ήταν που συνεργαζόταν με τους Γερμανούς. Σήμερα αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Πώς είναι οι βολεμένοι, πώς είναι τα προνομίουχα κοινωνικά στρώματα που θα δίνανε και το αίμα τους ακόμα για να μην χάσουν το ευρώ τους. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Και αυτό φάνηκε και από τις εκλογές και από τις δημοσκοπήσεις και από πολλούς άλλους έμεσους και άμεσους δείκτες. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του λαού. Αυτό που λέμε τα προνομίουχα κοινωνικά στρώματα, το οποίο μπορεί να φτάνουν και το 1/3 ίσως και παραπάνω, το οποίο κάθε άλλο θα ερχόταν να ενταχθεί σε ένα τέτοιο μέτωπο. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα εθνικό μέτωπο όπως θα έχουμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι να ενωθούμε όλοι. Να ενωθούμε όλοι ποιοι. Και ο Λάτσης και ο τελευταίος καλλιουργός, δηλαδή η αστεία. Η όλη η λογική του πράγματος, να μιλάμε για απλώς ένα εθνικό μέτωπο. Ή θα είναι το μέτωπο, ένα μέτωπο και κοινωνικής απελευθέρωσης και πρωταρχικά κοινωνικής απελευθέρωσης. Και κατά συνέπεια της κοινωνικής απελευθέρωσης θα έχουμε και εθνική απελευθέρωση. Ή άλλο δεν μπορούμε να μιλούμε καν για απελευθέρωση, για οποιοδήποτε είδος απελευθέρωση. Τώρα, το τελευταίο ερώτημα, δύο ερωτήματα τελευταία. Το ένα είναι ποιες είναι οι συνιστώσεις του μετώπου. Οι συνιστώσεις του μετώπου νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι όχι μόνο οργανώσεις, κόμματα κλπ. Αλλά και ανένταχτοι, δηλαδή πολίτες από κάθε κοινωνική κατηγορία κλπ. Οι οποίοι δεν θέλουν να ενταχθούν στο μέτωπο, στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση ή στη γενικότερη οικονομική και πολιτική δομή που έχουμε σήμερα, οι οποίοι όμως θα δεσμεύονται από τους στόχους που είπα. Δηλαδή, μόνο έτσι μπορεί να οριστεί ένα μέτωπο για πραγματική κοινωνική και εθνική απελευθέρωση, με τη δέσμευση στους στόχους αυτού. Τώρα, αν αυτός που θα έρθει μέσα να ενταχθεί στο μέτωπο είναι πατριώτης ή είναι εθνικιστής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι, αν δέχεται αυτούς τους στόχους, νομίζω ότι δεν έχει σημασία η ιδεολογία. Και αν ακόμα δηλαδή ξεκινάει κάποιος από τη μαρξιστική ιδεολογία, ο άλλος ξεκινάει από ελευθεριακή κτλ. Αυτά δεν νομίζω ότι πρέπει να επηρεάζουν τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο μέτωπο. Οι ιδεολογικές διαφορές φαίνονται δεδομένες. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφορές. Το θέμα είναι αν συμφωνούμε όλοι σε κάποιους στόχους για να πετύχουμε αυτά που είπαμε ότι είναι τα βασικά. Δηλαδή, πρώτον, την μόνιμη έξοδο από την κρίση. Δεύτερον, να θέσουμε τις βάσεις της αυτοδυναμίας, οικονομικής αυτοδυναμίας. Και τρίτον, να θέσουμε τις βάσεις της συστημικής αλλαγής. Αν συμφωνούμε σε αυτά τα τρία και μετά συμφωνήσουμε σε ένα πακέτο μέτρων που θα συνοδεύουν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ., δεν έχει καμία σημασία τι διαφορές έχουμε μεταξύ μας. Αυτά όλα θα λυθούν στο επόμενο στάδιο όταν θα συζητούμε για συστημική αλλαγή. Οπότε μπορούμε να τα επαναφέρουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι συνιστώσεις θα πρέπει να είναι τελείως ιδεολογικά και πολιτικά αυτόνομες. Και όχι μόνο αυτό, θα έλεγα, θα προχωρούσα περισσότερο. Θα έλεγα ότι τα μέλη αυτού του μετώπου θα έπρεπε να είναι όχι κόμματα και οργανώσεις. Θα έπρεπε να είναι άτομα τα οποία αν ανήκουν σε κόμματα και οργανώσεις, κανονικά θα είχαν την υποχρέωση να το δηλώνουν, αλλά δεν θα μετείχαν σαν μέλη κομμάτων. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια πραγματικά δημοκρατική οργάνωση, νομίζω, ανεξάρτητα από το τι ζητάνε τα κόμματα και οι ηγεσίες κλπ. Να είχαμε δηλαδή ένα μέτωπο που θα αποτελείται από άτομα που ήταν δεσμευμένα σε ορισμένες αρχές, που αυτό δεν αποκλείει. Βέβαια, θα μπορούσαν τα άτομα αυτά να ανήκουν σε οργανώσεις οι οποίες συμφωνούν με αυτές τις αρχές και τους στόχους. Γι' αυτό άλλωστε επέτρεψαν και στα μέλη τους να μετέχουν. Και τέλος, για να πάμε στις μορφές δράσης του μετώπου. Βλέπω τρεις άξονες εδώ, τρία είδη μορφών δράσεων. Η πρώτη είναι η εκπαιδευτική δραστηριότητα, εκπαιδευτικό ρόλο. Θα μπορούσε δηλαδή ένα τέτοιο μέτωπο να ξεκινήσει μια εκστρατεία με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα που θα εξηγούσαν το γιατί έχουμε αυτή την κρίση, το πώς μπορούμε να την ξεπεράσουμε αυτή την κρίση σε μόνιμη βάση, το πώς πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή με ριζοσπαστικά μέτρα τα οποία θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα λαϊκό μέτωπο αν αποκτούσε την εξουσία. Όλα αυτά είναι θέμα δηλαδή προπαγάνδησης, εκμάθησης, διαδικασίας δηλαδή επιμόρφωσης των λαϊκών στρωμάτων για να καταλάβουν πού βρισκόμαστε, γιατί είναι τέτοια η σύγχυση σήμερα που δημιουργούν βέβαια τα μαζικά μέσα. Και αυτό είναι άλλος ένας παράγοντας πολύ σημαντικός, το πώς δημιουργούμε εναλλακτικά μαζικά μέσα επικοινωνίας.
ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος τι του γίνεται. Γιατί η βασική αιτία που θα έλεγα σήμερα πείθονται πάρα πολύ είναι η σύγχυση. Αυτό πετυχαίνει, το λιγότερο που πετυχαίνει το σύστημα με τα τεράστια μέσα επικοινωνία που έχει στη διάθεσή του, είναι να δημιουργεί μια τέτοια σύγχυση που άλλο δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, τι φταίει για την κρίση και τι μπορούμε να κάνουμε κλπ. Το δεύτερο είναι ο οργανωτικό ρόλο, που ήδη έκανα κάποιε νήξει για το πώ πρέπει να οργανώνεται ένα τέτοιο μέτωπο. Θα μπορούσαν να οργανωθούν δηλαδή λαϊκομετοπικοί πυρήνε, είτε γεωγραφικά καθορισμένοι, ανά γειτονιά, ανά πόλη, ανά χωριό κλπ. Είτε οργανωμένοι συνδικαλιστικά στους τόπους δουλειάς, στους τόπους εκπαίδευσης κλπ. Είτε όλα αυτά μαζί. Θα μπορούσαν να υπάρχουν λαϊκομετοπικοί πυρήνες δηλαδή που θα οργανωνόντουσαν σε διάφορα επίπεδα, είτε με βάση τον τόπο κατοικίας, είτε δουλειάς, είτε εργασίας, είτε εκπαίδευσης κλπ. Τα οποία όλοι αυτοί δηλαδή οι οργάνωσες θα μπορούσαν να καταλήγει σε συνομοσποδιακά όργανα, να συνομοσποδιοποιούνται δηλαδή όλες αυτές οι οργανώσεις από κάτω. Να διορίζανε εντολοδόχους οι οποίοι θα πηγαίνανε στα κεντρικά όργανα και θα αποφασίζανε αυτά τα κεντρικά όργανα με βάση εντολές των συνελεύσεων από κάτω το πώς δρούμε, τι κάνουμε και πώς προχωράμε. Και τέλος είναι η τρίτη μορφή δράσης, η βασική, είναι η άμεση δράση. Δηλαδή που σημαίνει ότι για την επίτευξη των στόχων που αναφέραμε τόση ώρα που μιλούσαμε δηλαδή για όλους αυτούς τους στόχους, θα έπρεπε να οργανωθούν καταρχήν κινήματα άγριων απεργιών, δηλαδή απεργιών που δεν ελέγχονται από τις γραφειοκρατικές συνδικαλιστικές ενώσεις, οι οποίες ξέρουν τι ρόλο έπαιξαν, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Θα έπρεπε επίσης να δημιουργηθούν διάφορα κινήματα τα οποία να ήταν υπό την κυδαιμονία, υπό την προστασία, θα λέγαμε καλύτερα, την κυδαιμονία του μετόπου, για την άμυση πληρωμών, για τους φόρους, για τα χαράτσια και το ένα και το άλλο. Ή την άρνηση εφαρμογής περικοπών, παραδείγματος χάρη, είναι πρώτα άκουστο τώρα αυτό που, λέει, που γίνεται στην Ελλάδα, να μην υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς ούτε βασικά μέσα επιδέρμου, λέει, και σύρυγγες κλπ. Και να συνεχίζουν οι γιατροί να λειτουργούν. Έπρεπε δηλαδή ο ιατρικός σύλλογος, αν υπήρχε πραγματικός ιατρικός σύλλογος, να βγει και να πει σταματάμε με αυτές τις συνθήκες να λειτουργούμε σαν γιατροί. Οπότε θα αναγκαζόμαστε να πάρουμε μέτρα, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτά όλα μπορούν να λυθούν αντί να καθόμαστε και να τα λύνουμε συνδικαλιστικά ένα κομμάτι και να παίρνει το σύστημα και να απομονώνει ένα κομμάτι των εργαζομένων και να το συντρίβει. Αν ήταν ενωμένοι οι γιατροί γενικότερα, οι οποίοι παίρνανε τον αγώνα τους σαν ένα τμήμα ενός γενικότερου αγώνα μέσα από το λαϊκό μέτωπο, νομίζω ότι θα είχαν γίνει πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που έχουν γίνει τώρα και το κυριότερο θα μπαίνανε οι προϋποθέσεις για να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα σαν αυτά που περιέγραψα πριν από λίγο. Οπότε νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να σταματήσουμε να σταματήσω την παρέμβαση και να αρχίσουμε τη συζήτηση. Νομίζω δηλαδή ότι αν υπήρχε η βούληση να προχωρήσουμε σε ριζικά μέτρα, καταλάβουμε δηλαδή όλοι ότι δεν είναι θέμα μπαλωμάτων πια. Έχουμε φτάσει στο κόκαλο, δηλαδή τώρα από εδώ και πέρα ή θα πάρουμε απόφαση ότι η κατάσταση θα γίνεται χειρότερη κάθε μέρα, δεν μπορείτε να καλυτερέψει, ή θα σκεφτούμε ριζικά. Θα σκεφτούμε δηλαδή πώς κάνουμε ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας και δεν εννοώ ατομικά, εννοώ συλλογικά. Πώς κάνουμε αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, στο πώς οργανώνουμε την οικονομία μας, στο πώς οργανώνουμε γενικότερα την κοινωνία μας. Εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, ο ένας πολίτης και όχι από πάνω μας τα αφεντικά, τα πολιτικά αφεντικά ή τα οικονομικά αφεντικά. Πώς αυτοοργανωνόμαστε δηλαδή μέσα από ένα φορέα σαν το λαϊκό μέτωπο που προτείνουμε σαν Αμερική Δημοκρατία εμείς και το συζητάμε βέβαια και με άλλους αν συμφωνούν. Όποιος συμφωνεί, όπως είπα πριν, με τους στόχους αυτούς είναι πρόσδεκτος. Για να προχωρήσουμε πραγματικά σε μια τελείως άλλη οργάνωση τελικά της κοινωνίας η οποία δεν θα καταστρέφει και το εργατικό δυναμικό της και το κυριότερο αυτό που γίνει μεγαλύτερη καταστροφή σήμερα που καταστρέφει τη νέα γενιά. Δηλαδή σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν εξάγουμε πια ανειδίκευτους εργάτες όπως τη δεκαετία του 60, όχι ότι βέβαια ήταν οι κατώτεροι ανειδίκευτοι εργάτες, δεν το λέμε ότι την έννοια. Το λέμε την έννοια ότι όταν εξάγεις το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, δηλαδή τους ας πούμε τελειώσει πανεπιστήμια κλπ. Ουσιαστικά τι κάνεις, έχεις μορφώσει την νεολαία σου για να μπορέσει να προσφέρει υπηρεσίες
σίγουρα στον παραγωγικό τομέα, διαφόρων κλάδων κλπ. Και όλα αυτά τα έξοδα που έχει κάνει η κοινωνία, το κοινωνικό σύνολο, πάνε χαμένα, τους στέλνεις έξω σαν έτοιμο προϊόν, τους χρησιμοποιούν οι άλλοι σαν έτοιμο προϊόν και από τη μια μεριά εσύ στερείσαι την τεχνική, την οποιαδήποτε υποδομή για να μπορέσει να κάνεις μια άλλη κοινωνία, μια άλλη οικονομία. Την άλλη μεριά βέβαια οι άλλοι ωφελούνται, παίρνουν την τζάμπα το έτοιμο προϊόν και το χρησιμοποιούν όπως θέλουν. Αυτή η καταστροφή της νεολαίας που γίνεται σήμερα, που το 50% των νέων είναι άνεργοι και αυτοί που δουλεύουν είναι σε δουλειές που συνήθως έχουν καμιά σχέση με αυτά που θέλουν, ή το ίδιο γίνεται με τους φοιτητές που βλέπεις αυτό που έλεγα παλιά, το που γινόταν στην Ινδία, τώρα γίνεται στην Ελλάδα, παίρνει ο άλλος ντοκτορά και πάει και δουλεύει ταξιτζής γιατί δεν μπορεί να ζήσει με το ντοκτορά, δεν το παίρνει κανένας. Και πάλι το επανέρχομαι, δεν λέω ότι είναι κακό το να είσαι ταξιτζής, λέω ότι δεν μπορούσε να προσφέρει αυτό με όλες αυτές τις γνώσεις που έχει κάποια πράγματα που δεν μπορεί να προσφέρει ο ταξιτζής. Δεν είναι τίποτα κακό ο ταξιτζής, πολύ σεβαστό επάγγελμα είναι, αλλά είναι άλλο είδος υπηρεσίες που να προσφέρει ο ένας και άλλες ο άλλος. Αυτή η καταστροφή που γίνεται σήμερα στην νεολαία έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Θα καταλήξει δηλαδή η Ελλάδα να γίνει μια χώρα καζανιών όπως ονειρευόντουσαν από παλιά οι βόρειοι λαοί, να έρχονται εδώ πέρα για διακοπές το καλοκαίρι, με πολύ φτηνές υπηρεσίες και εμείς να δουλεύουμε σαν ανεδίκευτοι εργάτες. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε τώρα. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Φωτοβουλή για την παρέμβαση. Μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα στις ερωτήσεις, απορίες.